Περιορισμό των διαφημιστικών φυλαδίων με νομοθετική ρύθμιση σε γραμματοκιβώτια, αυτοκίνητα και δρόμους ζητεί από την πολιτεία ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, στο γραφείο του οποίου φτάνουν καθημερινά δεκάδες παράπονα πολιτών. Σαν πρώτη προσπάθεια, είχα δοκιμάσει πριν 2 χρόνια περίπου να κάνω μια συνάντηση με τις εταιρείες διανομής διαφημιστικών φυλαδίων. Στη συνάντηση τους πρότεινα να έχουμε έναν συμφωνημένο σήμα, το οποίο όταν το βλέπουν οι υπαλλήλοι τους, να μην βάζουν τα διαφημιστικά φυλάδια στα γραμματοκιβώτια. Ήταν δύσκολη συνάντηση. Το θέμα ήδη απασχόλησε συνεδρία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, η οποία θεωρεί εύλογες τις ανησυχίες που εκφράζονται. Θεωρεί όμως ότι τα μέτρα που προτείνονται είναι δυσανάλογα του προβλήματος. Είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στην πρόταση. Είναι ένα μεγάλο θέμα και όπως είναι αυτή τη στιγμή η απόψη του Επιτρόπου και γενικότερα το θέμα, γίνονται πάρα πολλά κεφάλαια τα οποία μπορεί κανείς να συζητήσει για πολύ καιρό μέχρι να καταλήξει. Υπάρχει κίνδυνος μάλιστα να δράσουμε κατά τρόπον που να επηρεάσουμε την ελευθερία, το δικαίωμα έκφρασης, την ελευθερία του λόγου, να ενοχλήσουμε ακόμα και αυτή τη δημοκρατία. Υπάρχουν χώρες, ορισμένες πολιτείες, για παράδειγμα στην Αμερική που τα απαγορεύουν. Στην Γερμανία γίνεται αυτορύθμιση από τις ίδιες εταιρείες. Στο Βέλγιο υπάρχει ένα σήμα το οποίο το βάζει ο πολίτης στο γραμματοκιβώτιο του, το οποίο λέει ότι δεν δέχομαι. Και υπάρχει και ένα άλλο σήμα το οποίο λέει ότι δέχομαι μόνο από μη κυβερνητικούς οργανισμούς και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Στην εισήγηση του Επιτρόπου περιλαμβάνονται επίσης και τρόποι καταγγελίας για διερεύνηση παραπώνων και ποινές για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεων από πλευράς διαφημιζομένων.